Καλωσορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής TikToks. Τη μοναδική εκπομπή στο YouTube που έχει αέρα TikTok. Σήμερα με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Μαρίνο Κωνσταντινίδη, με τον οποίο θα πιούμε καφεδάκι και θα έχουμε μια πολύ πολύ όμορφη κουβέντα. Μαρίνο μου, σε καλωσορίζω. Cheers. Με μεγάλη μου χαρά σε καλωσορίζω, γιατί σε παρακολουθώ λοιπόν στο TikTok. Γελάω απίστευτα με αυτά που κάνεις. Ναι. Είμαι από αυτές. Okay. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω αρχικά πώς ξεκίνησες να προβάλλεις αυτά που κάνεις μέσα από το TikTok. Πάρα πολύ απλά. Ήταν περίπου μόλις ξεκίνησε ο κορονοϊός, λίγο πιο πριν. Άκουγα τον Gary V, όσοι ξέρουν τον Gary V, όταν έτρεχα, έκανα γυμναστική. Και έλεγε συνέχεια για creating content. Μετά πέσε την κουβέντα στο TikTok. Ότι το TikTok is underage κτλ. Και λέω, τι είναι το TikTok. Τι με ρώτησε, τι είναι το TikTok. Μπήκα μέσα, ήταν με το TikTok. Έκανα τις πρώτες 5-6 πελάρες, χωρίς να ξέρω να το κάνω. Και μετά ξεκίνησα. Όταν απλά έκαναμε πελάρες στο φούρνο με την Καλαμαρού, με την Μαρία. Και ξαφνικά ένα βίδεο. Και από 10.000 views, ξέρω εγώ. Λάθος λόγω, και όχι χιλιάδες βιβλίου, ήταν 3 likes στο Instagram. Και ξεκίνησα να μου ζαμένω, okay, I got into it. Μετά βλέπα ότι ο κόσμος, ανταποκρίνεται, ναι. Το φούρνο, όπως έρχομαι στο φούρνο και λέω, α, λέω, τις πελάρες πράγματα στο TikTok. Λέω, οκ, πουλά, λέω εγώ. Και ξεκίνησα, we are having fun. Μετά εμπλάκηκε και η Ολίβια, ο αδερφός της, φίλοι μου, Γαλάντια κτλ. Και ξεκινήσαμε, είμαστε μια παρέα τέλος πάντων και έκαμε το καθένα στα βιντεάκια και έτσι συνέχισα εγώ το δικό μου. Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία σου, κάπως έτσι την εφαντάζομαι. Ξεκινήσαμε με πάρα πολύ μπλάκα, πάρα πολύ φαν, πάρα πολύ μεράκι. Απλά για μας, σου εξελίχθηκε σε τον όλο που είναι. Θέλω λίγο να μου μιλήσεις για την πρωταγωνίστρια των TikTok, τη Μαρία. Αγάπη, εσύ, συγγνώμη, αλλά η Μαρία. Μα δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ η Μαρία. Τι είναι η Μαρία που έχει το TikTok. Είναι η Μαρία που έχει το TikTok, αλλά η Μαρία νομίζω ότι είναι που κάνει τη διαφορά στα TikTok σου. Θέλω να πεις. Α, thank you, ρε. Δεν πρέπει να γράψει Μαρία για μένα. Όχι, εγώ θέλω Μαρίνα σήμερα. Απλά βλέπω την. Στα αρχικά βιντεάκια. Στα αρχικά βιντεάκια, πραγματικά ήθελα να δω τον backstage. Δηλαδή την ώρα που κλείσει την κάμερα, πόση ώρα σε βράμε στο φούρνο για να σε δέει. Κοίτα. Στην αρχή είναι αλήθεια, δεν ήμουν προβλέψιμος. Δηλαδή, ας πούμε, δεν έφυγε κάμερα και ούτε ήταν συνηθισμένοι ότι να κάνουμε καμιά μπελάρα. Εντάξει, πάντα, ναι, κάθε όλα τα χρόνια που εργαζόμαστε, ήταν με το Ναι. Πάντα, λοιπόν. Αλλά στην αρχή, επειδή δεν ήξερε, ούτε κι εγώ ήξερα, έφυγαν μας πάρα πολλά αυθόρμητα, αλλά δεν ήξερα ότι τι είναι να κάνουμε κάμερα. Μετά, οπότε με βλέπουμε το κινητό, ήταν πρόσεχε λίγο πάντα, άμπα. Κάτι έρχεται. Κάτι έρχεται. Okay. So, στην αρχή το backstage ήταν πάντα. Πάντα ξέρει, ήταν να με δέρει. Να σε δέρει, ναι. Τώρα είναι η φάση ότι πρέπει να προειδοποιήσω λίγο για ότι θα κάνουμε κάτι, επειδή. Και να αποθέσω ότι δεν τι κάνει βιντεάκι να βρει πάλι τον πελά σου. Κάνει τι βρίσκει, αν τι κάνει βρίσκει. Ναι, κατάσαμε μια φάση έτσι cool off, λίγο τον Γενάρη, Φεβράρη. Επειδή είχα κάποια άλλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσω και δεν έκαναμε πολλά βίντεο και ήταν φάση ρε, μα έχει καιρό να ανεβάσουμε βίντεο σε TikTok. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι πρωταγωνίστρια. Με βρήκα στο αλφαμέγα και μου είπαν ότι δεν. Δεν θα βάζουμε πολλά βίντεο τελευταία. Θα σου πω τώρα ξαφνικά, ντίβα. Τράβα ρε από εδώ ρε που είναι ντίβα ρε. Είναι ντίβα, συγγνώμη, αλλά είναι ντίβα. Είναι. Θέλω να μου πεις, μου είπες για τις αντιδράσεις του κόσμου στο φούρνο, ναι. Όταν έρχεται. Έτυχε δηλαδή να κάνεις TikTok σου να μπει πελάτης. Πάντα, τι εννοείς. Θεωρούσα ότι μπορεί να το κάνεις πάρα πολλά πρωί, πάρα πολλά βράδυ. Είμαστε το ring light μέσα στο φούρνο, φκένω πελάτης έξω, τέλειωνε Μαρία. Πρέπει να σταματήσει το play, άρα πρέπει να έρθει κάποιος που μέσα και έρχονται, μάχνουμε το play, παρκάρει το κινήτο. Και σταματούμε. Και μετά ξαναξεκινούμε. Μετά ξαναξεκινούμε. Ένα βίντεο μπορεί να σπάρει πάνω από μια ώρα να κάνουμε για δεύτερο το πράγμα. Επειδή έχουν περάσει συνέχεια. Αλλά τι να κάνουμε. Θέλεις να μου πεις αν υπάρχουν σε σχόλια ή σε ανθρώπους που σε βρίσκουν έξω που σου δίνουν ιδέες για το επόμενο σου βιντεάκι, δηλαδή είδαμε μια πλάκα, αν κάμε τις έτσι, κάμε το τούτο. Έρχονται όλα από εσάς. Καθόλου, ναι, ναι, ναι. Φυσικά, νομίζω, αν είσαι σε ένα χώρο με αλεύρια, αυκά, ιστορίες, γιαούρτια. Ναι, από μόνο του. Λοιπόν, θέλω να παίξουμε Νάτι Ολάν. Άντε. Ξαναπαίξες. Όχι, καθόλου. Χαίρομαι.
Ούτε την πλάζε αντίστοιχα. Θέλεις κάτι πιο απαλό? Όχι, δεν είμαι εντάξει. Ωραία. Θα βάλω κλεψίδρα. Την πλάζε. Οκ, πάμε. Τίποτα, δεν πάμε. Θα βάλω κλεψίδρα και θα προσπαθήσουμε σήμερα. Θα το πιάσω λίγο. Ξανά έχω ιδέα να πάω. Τύπου ταμπού κυπριακό. Άρα να. Κυπριακό πολλά. Οκ. Εντάξει, είσαι έτοιμος? Ναι, όχι, αλλά ναι. 3-2-1 μπαμ. Λοιπόν, αν ήταν η τέτοια πούζα, ούλος ο κόσμος θα ήταν. Αν ήταν η τέτοια και τέτοια. Κυπριακή παροιμία. Αν ήταν η τέτοια πούζα, ούλος ο κόσμος θα ήταν μπουζασμένος. Οκ. Και λέμε ζέμιζα. Λοιπόν, κάποιος είναι καλύτερος από σένα, άρα μπορεί να πούμε ότι εσύ τον, γιατί θέλεις να γίνεις σαν αυτός. Ξαναβέ μου το. Ωραία. Εμείς οι δυο έχουμε καλύτερη από σένα, εντάξει. Και εσύ αναπτύσσεις ένα συνέστημα της. Ζήκιας. Ωραία. Στα κυπριακά. Α, ήταν η αμπούλα. Όχι. Παρόμοια με την αμπούλα, αλλά είναι αμπούλα. Α, ήταν μια. Αζούλα! Ναι! Αζούλα! Κανάει, τι πλαστούτο! Ξέρεις τι, προσπαθώ το! Τι πλάτσο, εγώ μη ζητώ! Λοιπόν... Να κάνουμε κάτω... Να κάνουμε μπιπ! Άντε ρε! Λοιπόν... Έχει μια πιο ευγενική λέξη! Είναι γάρος, είναι... Ετέκειος είναι το χρώμα. Εν πειράζει! Εδώ ξανά! Πάμε! Είναι γάρος, είναι... Γαούρι. Σε θηλυκόν. Γαούρα. Ποιο. Ποιο. Είναι τετράποδον, είναι σαν το γάρον, είναι σαν το άλογο. Έχω ιδέα. Εν ψηλό βρυσιά. Μούλα. Α, μούλα. Βήχο και ευκάλλω. Αζίνες. Όχι, βήχο. Τι φτιάνει που το λέω. Ρέχες. Ή. Ρέχα. Yes. Μπράβο ρε. Έφασε την προχτές που ήταν η καθαρά Δευτέρα. Πράσινον. Κουλούμπρα. Ναι. Τώρα άλλη ξένο χρόνο. Εντάξει, αγαπητέ. Λοιπόν, εντάξει, πήγαμε τα καλά. Έτσι, για δύο τύπους που έχουν ίδια μου. Τσίπριακα. Τσίπριακα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα. Ξυπνάς. Ναι. Παρά την κούρασή σου. Και ξυπνάς σαν Μαρία. Είσαι Μαρία, δεν είσαι ο Μαρίνος. Πρόσεξε όμως. Η Μαρία όμως ξυπνά σαν Μαρίνος. Ου, οκ. Άρα, θέλω να μου πεις ποιο είναι το hate βίντεο που η Μαρία, εσύ δηλαδή, θα σου έκαμνες, θα τις έκαμνες δηλαδή σαν Μαρίνος, δηλαδή εκείνο που τις έκαμες και ήταν αλήθεια σήμερα, είναι η τελευταία σου μέρα. Σε γιούσα, ήταν να διούσα το Μαρίνος και ευρώ, έτσι. Λαλή. Στο βίντεο. Μαρία Γκουίς. Μαρία Γκουίς. Καλαμαρούμενα. Hate video. Παναγία. Κάτι πρέπει να έκαμε στο οποίο αλήθεια να είδες και να είπες. Νομίζω πρέπει να το ξανακάμε. Αλλά νομίζω να έφερνα όντως. Ήταν στον blackout. Μια ένα παιχνίδι που πήγαν σαν TikTok και ζεύτηκε ο πρώτος. Παναγία. Ήταν στο τρίτο, στον τελικό, είχε φίδι. So, ίσως να προσλάβανε κάποιον που είχε φίδι και να το βάλω μέσα σε έναν κουτί και κάναμε ένα βίντεο που τα είχα δοκιμάσεις το κουτί και δεν υπήρχε να μπούσει μέσα ή βάλεις στο χέρι σου, που είναι να κάνουμε το βίντεο, αλλά με φίδι. Και δοκιμάζεις τέλος πάντων, τώρα ήταν αυσιακτικά, αλλά τούτον να έχει φίδι μέσα και να έβαλα να κλείω τα μάτια του Μαρίνου, ναι, και να βάλω μέσα να δει τι είναι. Άρα φάσες και εσύ τα φύθηκε. Εγώ να δεις. Μόνο με την ιδέα να ανοίξετε τα στούντιο. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ άσχολος άνθρωπος, κάνεις πάρα πολλά πράγματα, εσύ είσαι πάρα πολλά έξω. Εγώ έχω να σου προτείνω την ξυριστική μηχανή για να έτσι να τελειώνεις πιο γλυόρα τον γκρούμι σου, να είσαι λίγο πιο από το φίλο μας το Σαρί. Τα χάσεις πάρα πολύ όμορφο και πρέπει να το κάνεις maintain. Λοιπόν, η τελευταία μου ερώτηση που θα σου κάνω και θέλω να δώσουν πάρα πολύ προσοχή οι φίλοι μας, γιατί είναι η ερώτηση που θα έχει σχέση με το giveaway που θα δώσουμε, είναι η εξής. Αν ήσουν αντικείμενο, τι θα ήσουν και γιατί? Απαντήσω τώρα. ATM. Νομίζω να είναι ATM. Για να διάσεις σε ποιους όμως. Όχι, θα ήταν να έφτιαξε. Είσαι εσύ να είσαι το ATM. Εγώ να είμαι το ATM. Που δέχεται μόνο καταθέσεις.
Εμένα εγώ φτύνω μου κάνω. Εγώ ξέρω ότι έτσι έχουν κάνει λεφτά που το βάλεις μέσα, αλλά επειδή εγώ είμαι το τίμ, να βγάλω ό,τι θέλω. Να χα. Μόνο με τα λεφτά. Ου, αρέσκει. Μόνο λίλα. Αρέσκει. Καλή ώρα. Αρέσκει μου. Λοιπόν, σε υπέρ ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ. Θέλεις άλλο. Θέλεις να έρθεις ξανά με τη Μαρία. Πρέπει να κανονίσουμε τη Μαρία. Ναι, ναι. Πρέπει φέρουμε, δηλαδή, να δούμε κομπλάρι λίγο. Άμα δει κάμερα ότι πρέπει να μιλήσει, ξαφνικά γίνεται μαρτούι. Ναι, αλλά στα βίντεο δεν τη βλέπω να μαρτούι. Να την ποτίσουμε. Θέλει λίγο κούντιμα. Να την ποτίσουμε κάτι. Μόνο μαζέρουμε. Κύριε, χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ σε υπερευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος ενός ακόμα επεισοδίου TikToks. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μαρίνο για την ευχάριστη κουβέντα και την παρέα. Και αν περάσετε κι εσείς όσο καλά περάσαμε κι εμείς, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μας. Επίσης, μην ξεχάσετε να ενεργοποιήσετε το notification bell. Μόνο έτσι θα μπορείτε να βλέπετε όλα τα ωραία που συμβαίνουν σε αυτό το κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!